καλό απόγευμα. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2019-2020, 24 Ιουνίου. Είναι μια φοβερή Τετάρτη για μένα σήμερα. Και βέβαια βλέπω ότι είμαι και κομμένη, γιατί τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι η κούραση, είναι όλα μαζί που μας έχουν συμβεί. Μια Τετάρτη που τα έχει όλα. Έχει τα γενέθλια του Ιάννη του Προδρόμου, έχει τα εξάμηνα του μπαμπάκα μου, έχει την αστρολόγο μας, την Έφη την Τζιλίδου, που θα μας μιλήσει και θα μας ενημερώσει γενικά για το τι μπορεί να μας συμβεί τώρα το καλοκαιράκι, τι περιμένουμε Ιούλιο-Αύγουστο, τι μας περιμένει. Και φυσικά, αφού είναι η τελευταία μας εκπομπή, κλείνουμε και με μουσική και τραγούδι με το φίλο μου τον Ζαχαρία, που ο Ζαχαρίας έγραψε και ένα τραγούδι για τον πατέρα. Πράγμα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Και βέβαια θα σας το βάλω να τα ακούσετε. Και τώρα θα το βάλω να τα ακούσετε λιγάκι. Και όταν έρθει το παιδί. Μαζί με τη φίλη μου την Ελευθερία, την τραγουδίστρια. Βέβαια η Ελευθερία ακόμα δεν έχει βγάλει δίσκο, αλλά γράφει. Και συγχρόνως σιγά σιγά θα αρχίσει και εκείνη να βγάζει δίσκους. Λοιπόν, για πάμε όμως στο Ζαχαρία. Να σας τον βάλω έτσι λίγο να ακούσετε μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, να έρθει καλεσμένη μας, γιατί πάντα δίνουμε λίγο δίκιο στους καλεσμένους ότι δεν μπορούν εύκολα να βρούνε να παρκάρουν. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, έτσι είναι. Μας συμβαίνει αυτό εδώ σε εμάς. Στη Νέα Σμύρνη το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα που κάναμε και περισσότερους πεζόδρομους, τώρα το έχουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί. Μια χαρά δεν ήμασταν που είχαμε γαϊδουράκια, που είχαμε άμαξες, που είχαμε τα ποδαράκια μας. Και είπαμε η ανθρωπότητα να εξελιχθεί και πήραμε κούρσες και πήραμε 4x4 και πήραμε λιμουζίνες. Και τώρα δεν έχουμε που να τις βάλουμε. Και ερχόμαστε πάλι τώρα για να δεις πόσο ανώμαλος είναι ο κόσμος. Δηλαδή είμαστε ανώμαλοι οι άνθρωποι. Είμαστε όμως. Και τώρα, εφόσον πήραμε τις λιμουζίνες, πήραμε τα αυτά, ξαναγυρνάμε στο ποδηλατάκι και φτιάξαμε δρόμους για τους πεζούς στην Αθήνα, φτιάξαμε για τους ποδηλάτες. Δεν τα θέλαμε τα γαϊδουράκια μας και τα λογάκια μας που ήμασταν μια χαρά και είχαμε φύσει. Δεν θέλαμε. Τώρα, ορίστε τι πάθαμε. Μαρκάκης, λοιπόν, Ζαχαρίας, πατέρα μου. Και βέβαια, εγώ αυτό το αφιερώνω στον μπαμπάκα μου σήμερα, που έκλεισε 6 μήνες, που είναι μαζί με το Χριστούλη, μαζί με το θείο του Γιάννη Πεζιτάβλη, μαζί με το θείο του Λάκη. Είναι σίγουρο ότι όλοι θα ξεχάσω. Τα χάδια σου με τα φιλιά και τη ζεστή αγκαλιά σου. Ποτέ δεν πρόκειται ποτέ εγώ να σε αφήσω. Σε σένα οφείλω τη ζω. Με το δικό σου φως θα ζήσω. Πατέρα μου, αγάπη μου, ανάσα και πνοή μου, σε σένα οφείλω τη ζωή μα και την ύπαρξή μου. Σε σένα οφείλω την τιμή μα και την αγωγή μου. Μαζί, μαζί, πάντα μαζί, θα είσαι στη διαδρομή. Εγώ στα κίτρινα, εσύ στα ωραία σου κόκκινα, η αγαπημένη μας Τσιλίδου. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Έχει και δίκιο, γιατί αγχώθηκε με το πάρκα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα τι φταίει και τα τραβάμε όλα αυτά και έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε αναδρομές. Έχουμε ανατροπές. Μωρό μου. Καλώς την, λοιπόν. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα.
Εντάξει, υπάρχει μια ένταση, να κάνουμε λίγο αέρα. Κάντε τον αέρα σας, χαλαρώστε, ηρεμήστε. Είναι λίγο δύσκολο εδώ η περιοχή για να βγούμε. Είμαστε έτσι κι αλλιώς, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, αλλά τώρα μια και υπήρχε αυτή η εποχή τόσο διάστημα λόγω του lockdown και όλο το... Εντάξει, μην μας δουν οι... Στις ομορφιές σου είσαι και μ' αρέσει που το έχουμε συνδυάσει κόκκινο-κίτρινο και δείχνει ωραία. Δείχνει βέβαια, εσύ δείχνεις μισή από μένα, ναι. Θα μου πεις είναι αυτό και μισή καλό, από σένα. Έτσι, έχω δυνατήσει. Ναι, αλλά κάτσε να είσαι αρκετά. Στο μικρόφωνο μου λέτε. Ναι, κυρία μου, έχετε δυνατήσει. Το συγγνώμη, βγήκε και αυτό. Μετά έχει δυνατήσει. Ρε, εσύ όλες έχετε δυνατήσει. Εγώ μόνο έχω παχύνει. Λοιπόν, δεν είμαι καλό ο Βασίλη. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Με το ρόσκλα. Θέλω να κλείσουμε καλά. Και έχει και ένα πολύ ωραίο σκουλαρίκι, ρε παιδί μου, πρέπει να πω του Πετρόπουλου να κάνουμε zoom. Πρέπει να κάνετε με τις κάμερες. Ναι, να κάνουμε zoom για να βλέπουμε τα σκουλαρίκια. Δηλαδή, όρες όσες και τα μάτια σου, τα σκουλαρίκια σου, έχεις πράγματα που είναι, πρέπει να τα κάνω zoom. Α, να κάνει zoom. Αφού με φούντωσες τώρα. Λοιπόν. Δεν φταίω εγώ, ο δήμαρχος μας φταίει. Τα ακούς, κύριε Τζουλάκη, τι μου κάνεις, να μην μου έχεις πάρκινγκ. Έρχεται ο κόσμος και αγανακτεί. Είναι πολύ δύσκολο εδώ να βρεις τα παρκάρια. Σε θεώ, παρακαλώ, θεώ. Έχουμε κάνει όμως, είμαστε πρωτοπόροι. Έχουμε κάνει ποδηλατόδρομος. Θα παίρνει το ποδήλατο και θα. Ναι, από την Πετρούπολη που μένω εγώ για να δω το ποδήλατο, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εκτός αυτό θεώρησα ότι θα ήταν και εύκολο λόγω Τετάρτης. Αλλά τελικά είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσω πάλι τους φίλους που κοιτάω. Κοιτάς εμένα και κοιτάς την κάμερα. Λοιπόν. Η κάμερα δηλαδή για να σου δώσω τα καλά, η κάμερα σου είναι εκεί. Αλλά εσύ κοιτάς εμένα και αυτή τραβάει έτσι. Λοιπόν, και εγώ καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους και πάλι. Εδώ θα πούμε για τα δρόμενα του καλοκαιριού που εντάξει δεν είναι και πολύ καλά, δεν είναι και πολύ κακά. Νομίζω ότι είναι καλό να κλείσετε το κινητό σου για να μπορέσουμε. Επειδή έχουμε ζωντανή εκπομπή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Έχω εκπομπή. Νομίζω θα πρέπει να το κλείσετε αυτή τη στιγμή που... Έτσι είναι, αλλά τι να κάνω τώρα που μου χτυπάει συνέχεια. Καλά λες. Για πες μου με τα ανάδρομα, γιατί εγώ έχω νεύρα να σκοτωθώ μόνο το σύμπαν. Εντάξει, ανάδρομος εμείς είναι. Ανάδρομος εμείς φέρνει καθυστερήσεις, αναβολές. Αυτό το ξέρω, δεν είναι κάτι τραγικό όμως. Δεν είναι αυτός που δημιουργεί την όλη τραγική σε εισαγωγικά, την όλη έτσι, αυτή την οξυθυμία, αυτή την κατήφια που υπάρχει γενικότερα. Μην ξεχνάμε λοιπόν, και από αυτό θα ξεκινήσω, είναι πάρα πολλοί ανάδρομοι πλανήτες. Είναι έξι στο σύνολο ανάδρομοι πλανήτες. Είναι ο Κρόνος, είναι ο Πλούτωνος, είναι ο Ποσειδώνας, είναι ο Δίας, είναι ο Ερμής, είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι αυτή που θα αρθοδρομήσει βέβαια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τόσο πολλοί ανάδρομοι πλανήτες, οι οποίοι συνεχίζουν και τον Ιούλιο, εκτός από την Αφροδίτη, δημιουργούν μια, έτσι, μια ισοστρέφεια, τα πράγματα κινούνται λιγάκι πιο αργά. Είναι και ο Άριστος Ιχθύς που είναι υποτονικός και μας ρίχνει λιγάκι τους τόνους αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια κατήφια, έτσι, μια τάση να κοιμόμαστε κτλ. Αλλά γενικά οι ανάδρομοι οι πλανήτες είναι αυτοί που δημιουργούν αυτό το κλίμα το βαρύ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πολύ ισοστρέφεια, δηλαδή δεν εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Τα κρατάμε μέσα και γι' αυτό. Έτσι. Αυτό βεβαίως είπα, συνεχίζεται και τον μήνα Ιούλιο, εκτός βεβαίως από την Αφροδίτη που ορθοδρομίστης τώρα στις 25 του μήνα. Αυτό που περιμένουμε να μας κινητοποιήσει, έτσι, και να μας βγάλει λιγάκι από όλο αυτό το σε εισαγωγικά βαρύ κλίμα, είναι ο Άρης που θα μπει στο κρύο και είναι ένα σημαντικό γεγονός, γιατί αυτός ο Άρης πυροδοτεί πάρα πολλά πράγματα φέτος. Οπότε θα χρειάζεται μια προσοχή. Ο Άρης περνάει στον κρύο στις 28 έκτου, οπότε ταυτόχρονα πυροδοτούνται όλα. Όταν λέμε πυροδοτούνται, δηλαδή γίνονται... Πυροδοτούνται καταστάσεις... Πολέμοι, ας πούμε, που βλέπουμε να υπάρχουν κρίσεις στα... Αν με επιτρέψεις λιγάκι να πω, ο Άρης είναι και ο Θεός του πολέμου. Σαφώς και πυροδοτούνται καταστάσεις και θα υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα γενικότερα. Θα το δούμε αυτό
Είναι δύσκολες ημερομηνίες αυτές, 27-28, εκεί είναι δύσκολες ημερομηνίες, δεν θα σταθώ όμως τώρα σε αυτό. Είναι κοσμικά τα γεγονότα, θα συμβούν. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και εντάσεις σε όλα τα ζώδια, έτσι. Απλά στα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι, πυροδοτούνται πολύ περισσότερο. Εντάσεις, προστριβές και όλα αυτά τα παραμφέρει, τα οποία εδώ θα κληθείτε τα παρορμητικά ζώδια να δείξετε τη δέουσα ψυχραιμία. Θα τα πούμε λιγάκι και πιο κάτω αναλυτικά στα ζώδια. Να πω βεβαίως ότι η Αφροδιτούλα οφοδρομεί. Αυτό εντάξει είναι καλό και για τα οικονομικά και τα αισθηματικά. Δηλαδή τα οικονομικά μας επανέρχονται λιγάκι σε καλύτερη έτσι, φάση. Ίσως τώρα να πάρουμε κάποια χρήματα που περιμέναμε και δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Και τα αισθηματικά κατόπιν των επανεξετάσεων που γίνανε της ανάδρομης Αφροδίτης, τώρα θα μπουν όλα σε μια σειρά. Επίσης να πω ότι άλλο ένα γεγονός είναι ότι και ο Κρόνος, ο κύριος του κάρμα, που λέμε εμείς στην αστρολογία, φεύγει επιτέλους από τον υδροχό που είναι αυτή τη στιγμή στην δυνική του υδροχού και γυρνάει πίσω στην τελευταία βήρα των παρορμητικών. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού, θα επαναλάβω πάλι, κρύοι, ζυγοί, εγώκεροι και καρκίνοι, του τρίτου όμως δεκαημέρου, θα μπουν πάλι σε μια διαδικασία δοκιμασιών. Αυτό θα είναι το τελειωτικό που λέω εγώ, οπότε εδώ πέρα θα νιώσουν πάλι την πίεση του Κρόνου, αλλά θα κληθούν να οριστικοποιήσουν καταστάσεις. Οπότε από εκεί και πέρα μετά, αυτό θα γίνει μέχρι που ο Κρόνος θα επιστρέψει πάλι στα σταθερά ζώδια, δηλαδή υδροχόους, σταύρους, σκορπιούς και λέοντες. Αυτό θα γίνει το Δεκέμβριο, που εκεί βεβαίως θα τελειώσει όλο, αν θέλεις, το δύσκολο με τα παρορμητικά και θα μπουν τα σταθερά πλέον στις ανάλογες διαδικασίες του Κρόνου που θα κρατήσει για 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει. Όλα καλά. Είναι δηλαδή το καλοκαιράκι φαίνεται να είναι... Το καλοκαιράκι σε γενικές γραμμές, εντάξει, με όλους αυτούς τους ανάδρομους και έναν... Εντάξει, κοίτα, θα υπάρχουν... Πηγείτε ότι κάποιοι δεν θα πάνε διακοπές, όλοι θα πάνε διακοπές. Αυτό, θα λίγο πάνε. Πολύ όλοι θα πάνε διακοπές. Έτσι, λίγο πολύ όλοι θα πάνε διακοπές. Απλά θα υπάρχουν... Θα υπάρχουν, ναι. Ο Ερμής τώρα μέχρι τις 12 ετών είναι ανάδρομος, μετά οφοδρομή. Και ο Ερμής, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας πλανήτης που με την αναδρομή του φέρνει, είναι κάτι τραγικό. Ναι, απλά τίποτα, αναβολές, καθυστερήσεις, εντάξει, δεν κάνουμε κάποια πράγματα, δεν υπογράφουμε συμβόλαια, δεν κάνουμε συνεργασίες, δεν κάνουμε... Κάνουμε μόνο, να όπως τώρα ας πούμε που εμείς είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή, αλλά διεκόπτηκε λόγω του κορονοϊού. Εντάξει, δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα που έχεις αφήσει στη μέση, επανέρχονται τέτοια πράγματα. Καταστάσεις δηλαδή του παρελθόντος που σου έχονται βάλει μπροστά και τις επαναπροσδιορίζεις, τις κλείνεις, τις οριστικοποιείς. Αυτά δεν είναι κάτι κακό ο αναδρόμος εμείς. Δεν είναι κάτι. Ίσα που μπαίνεις σε μια διαδικασία επαναεξέτασης καταστάσεων. Πολύ καλό είναι. Γιατί βλέπεις κάποια πράγματα του παρελθόντος, τα βλέπεις με άλλο μάτι πλέον και λες, α, μήπως τότε δεν έκανα κάτι καλό και τώρα να το δούμε λιγάκι και το διορθώνουμε. Όπως και η ανάδρομη Αφροδίτη που έχει να κάνει και με τα αισθηματικά και με τα οικονομικά, στο ίδιο μοτίβο κινείται. Με την έννοια ότι πάλι κάνουμε κάποιους προσδιορισμούς, βλέπουμε κάποιες σχέσεις, επιστρέφουν κάποιες σχέσεις του παρελθόντος, που ίσως όμως δεν τις είχαμε δει τότε με εφόροι, ναι, δεν τις είχαμε δει καλά και τώρα τις επανεξετάζουμε. Και τα οικονομικά βέβαια, έτσι, που επανέρχονται σε μια καλή ροή. Άντε Παναγιά μου, γιατί... Τα έχουμε δει όλα και με τις δουλειές και με τα οικονομικά και με όλα. Εντάξει, αυτό έχει μια συνέπεια τώρα κάποιων καταστάσεων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εντάξει, θα υπάρχει και βέβαια και συνέχεια, όχι ότι θα καλυτερέψουν πάρα πολύ τα πράγματα. Στα οικονομικά δηλαδή πιστεύεις ότι ακόμα έχουμε τα... Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα μακράν, γιατί εντάξει, από ό,τι έχω δει λιγάκι θα διονυστεί ούτε και το 21 θα είναι πολύ καλό. Αλλά εντάξει, είναι λίγο μακριά ακόμα να μην πούμε πράγματα. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Το Σεπτέμβριο θα μας πεις για αυτά. Θα ξεκινήσουμε παλά. Κοίταξε, στο Σεπτέμβριο πρώτα θέλω να έχουμε την υγειά μας. Τα σχολεία ανοίγουν, εγώ πάντα ξεκίναγα μαζί με τα σχολεία.
Τώρα τα σχολεία θα ανοίξουν μια εβδομάδα νωρίτερα, θα ανοίξουν 7 του μήνα. 7 ή πρώτη. 7. Α, 7. Ναι. Τώρα εμείς θα δούμε. Να είμαστε καλά, πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός την υγεία μας, να είμαστε καλά. Και βέβαια να πούμε και στον κόσμο ότι θα κοιτάξουμε να είναι η πρώτη Τετάρτη του μήνα από Σεπτέμβριο, ώστε να ακολουθούν όλα. Ή η τελευταία που θα ενημερώνει για το μήνα που έρχεται. Ναι, από τα δύο. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο για μπράβο, ναι. Τα δρόμενα του μήνα. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι την πρώτη πρώτη Τετάρτη ή η τελευταία Τετάρτη, ώστε να μπορούμε να λέμε για το. Θα το δει εσύ το καλοκαίρι. Θα το δω. Για τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για όλους μας βέβαια. Ευελπιστώ ότι θα υπάρχει μια. Ξέρω ότι ανοίγεσαι περισσότερο με την ιστοσελίδα σου, με τις προσωπικές συναντήσεις που έχεις με τον κόσμο. Ξέρω ότι έχεις και δουλειά πολύ, δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν θα έχουμε την επαφή μας, γιατί δεν θα. Εννοείται. Απλά θα το ρυθμίσουμε. Θα δεις την ώρα. Στο. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πότε θα δούμε και πότε θα. Θα το κανονίσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, αφού ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, να μην τον αφήσουμε έτσι. Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι συνήθεια, δεν θα σου πω κάτι. Κάποιες κοπέλες στη δουλειά, προχτές κάτι λέγαμε που λέγαμε για τις ανατροπές στη δουλειά και πετάγεται μία κοπελιά η κυρία Δώρα και λέει: Καλά μας τα έλεγε η αστρολόγος του Ολυμπία. Καλά μας τα πει η τα έλεγε για τις ανάδρομους. Είναι μια ωραία που δεν είναι στο μήνυμα, τώρα πράγματα μαθαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω τώρα να πω κάποια πράγματα για τα ζώδια, έτσι να υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση. Θα ξεκινήσω τον κρυό, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, τώρα, ο κρυός, θα το πάρω λιγάκι με τα δεκαήμερα, έτσι για να ξέρουν και πώς θα κινηθούν. Λοιπόν, για τους κρυούς, βέβαια να πω ότι ο Άρης περνάει στα ζώδια του κρυού. Ο Άρης, θέλω να πω κάτι, ο πλανήτης Άρης, όπως και ο Κρόνος, είναι ένας πλανήτης που όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο, πιάνει όλα τα δεκαήμερα ουσιαστικά. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, δεν σημαίνει τώρα αν είναι πρώτο-δεύτερο. Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως, πιάνει κατευθείαν όλα τα δεκαήμερα. Και ο Άρης και ο Κρόνος. Έτσι, είναι οι δύο αυτοί πλανήτες που μπαίνουν δυναμικά κατευθείαν. Ο Κρόνος μας είχες πει είναι ο πατέρας, ας πούμε έτσι. Ο Κρόνος είναι. Όχι, δεν τον είχα χαρακτηρίσει. Τον είχα χαρακτηρίσει σαν ένα. Είναι ο κύριος του κάρμα που σε βάζει σε κάποιες δυσκολίες. Και αν πας με τα νερά του και δεν φέρνεις αντιρρήσεις, επιβραβεύει. Ωραία. Αν δεν πας όμως με τα νερά. Το έχεις πει αυτό πριν την καραντίνα, ναι, το θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι τον καλό το θείο από τη Ρώσικα, που έλεγε και το θείο. Α, μπράβο. Ο καλός. Ναι, ναι, αυτό θυμάσαι. Λοιπόν, τώρα να πούμε, μπαίνοντας λοιπόν ο Άρης στον κρυό, που είναι και κυβερνήτης του ζωδίου, έτσι, τους, ταυτόχρονα τους φέρνει, τους κινητοποιεί, τους δίνει έντονη δράση, έτσι, δηλαδή τους κινητοποιεί να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν πράγματα, και σε επαγγελματικό επίπεδο και αισθηματικά. Εργοδότης μου είναι κρυός. Αυτό όμως που θέλω λιγάκι να προσέξουν οι κρυοί, επειδή όπως είπαμε ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου, έτσι, να μην βγάζουν πάρα πολύ θυμό και να κρατάνε λίγο περισσότερο τα νεύρα τους. Γιατί αυτό μπορεί να τους φέρει σε αντιπαλότητες. Στις προσωπικές σχέσεις. Γενικά, τώρα, γενικά μιλάω. Μιλάω και στις προσωπικές σχέσεις, αλλά μιλάω και στα επαγγελματικά, έτσι. Θέλει λιγάκι μία προσοχή στο ότι να μην γίνουν πολύ επιθετικοί. Αυτό το έχουν και τη φύση τους οι κρύοι, έτσι και αλλιώς. Γιατί έχουμε κυβερνήτη τον Άρη, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, λιγάκι η Αφροδίτη το κρατάει λιγάκι αυτό με την ορθογρόνη, δηλαδή τους βοηθάει λίγο σε αυτό να, έτσι, να κουμαντάρουν λίγο την επιθετικότητά τους. Τώρα, όσον αφορά με τον ανάδρομο Ερμή, επειδή να παραμένει μέχρι τις 12 εβδόμου, δεν κινείται τίποτα ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικές συμφωνίες. Αυτά τα αφήνουμε για μετά. Έτσι, ό,τι έχει να κάνει. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, θα ήθελα λιγάκι να επισημάνω στο δεύτερο δεκαήμερο, επειδή πάνω στο. Επειδή έχουμε την έκλειψη 5 εβδόμου στον άξονα καρκίνου εγώκερου, που γίνεται στη 13η μοίρα των παρορμητικών, σαφώς και ακουμπάει το δεύτερο δεκαήμερο των κρυών, το δεύτερο εδώ του κρύου.
Εδώ θα δημιουργηθούν θέματα με την οικογένεια και τα επαγγελματικά. Οπότε εδώ πέρα θέλει προσοχή, γιατί θα υπάρχει μια έντονη οξυθυμία. Έτσι, να πω βεβαίως αυτό που είπα και πριν, ότι η Αφροδίτη βοηθάει λιγάκι σε αυτό στο να ρίξει, να ρίχνει λίγο κάπως τους τόνους, αλλά δυστυχώς η Κρή δεν το πετυχαίνει και πάντα αυτό. Έτσι. Το καλό είναι ότι ο Άρης τους δίνει πολύ ενέργεια και πολύ ζωτικότητα. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, τα άτομα που είναι στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου γεννημένα είναι σε πιο καλή φάση. Τα άτομα όμως που είναι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, λόγω ότι ο Κρόνος, όπως προείπα στην αρχή, επιστρέφει στην τελευταία μοίρα των παραγωγικών, θα υποστούν πάλι τις τελευταίες δοκιμασίες. Οπότε εδώ πέρα δηλαδή σε θέματα επαγγελματικά, οικογενειακά, σχέσεις δηλαδή και επαγγελματικά, οπότε εδώ θα πρέπει να κληθούν και να οριστικοποιήσουν καταστάσεις. Πρέπει να κλείσουν κύκλοι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, περάσουμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι του πρώτου δεκαήμερου, νομίζω ότι αρχίζουν να αναπνέουν. Συζαγωγικά το λέω αυτό. Γιατί εννοώ. Καταρχήν ο Κρόνος φεύγει από τη μηδενική του υδροχώου, το σταθερά ζώδια, όπως προείπα. Οπότε τους ανακουφίζει, έτσι. Ταυτόχρονα όμως φεύγει και ο Ουρανός, γιατί ο Ουρανός, ο πλανήτης των ανατροπών και των ξαφνικών γεγονότων, αρχίζει και περνάει στο δεύτερο δεκαήμερο των σταθερών, δηλαδή Ταύρους, Σκορπιούς, Υδροχώους και Λέοντες. Οπότε ταυτόχρονα το πρώτο δεκαήμερο με τους Ταύρους αρχίζει και ανακουφίζονται, αποφορτίζονται, έτσι. Τώρα, εντάξει, μια προσοχή χρειάζεται με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί τους πάει πίσω λίγο σε μετακινήσεις, στην επικοινωνία, όλα αυτά, έτσι γενικά στην καθημερινότητά τους. Αυτά θα επαναφερθούν όλα μετά τις 12 που επανέρχεται στην αυτή η φορά. Και βεβαίως η Αφροδίτη βοηθάει σε αυτό με την ορθοδρόμηση και στα οικονομικά και στα αισθηματικά. Τώρα, ο Άρης που περνάει στον Κρυό του δημιουργεί ένα μικρό άγχος στο εργασιακό κομμάτι. Αυτό. Το δεύτερο δεκαήμερο θα πω πάλι ότι, όπως είπα, επειδή περνάει ο Ουρανός τώρα, στο δεύτερο, δηλαδή είναι στη 11η μοίρα αυτή τη στιγμή των σταθερών, το δεύτερο δεκαήμερο ναι, θα αρχίσει να υπάρχουν κάποια ξαφνικά γεγονότα που ίσως τους αποπροσανατολίσουν. Και επειδή η Ταύρη ανήκει στο σταθερό σταυρό και δεν τους αρέσουν οι αλλαγές, λιγάκι θα νιώσουν έτσι κάπως περίεργα. Δηλαδή θα ξεβολευτούν. Να πω ότι η έκλειψη αυτή που γίνεται στις 5 Εβδόμου, όπως προανέφερα στην 13η μοίρα των παρομηνητικών, τους επηρεάζει πιο πολύ λιγάκι στην ψυχολογία και στην υγεία. Οπότε μια προσοχή θέλει εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά και επανέρχονται οι μετακινήσεις τους, η κινητικότητά τους, θα έχουν δηλαδή μια κινητικότητα, θα την έχουν. Και γενικά στην καθημερινότητά τους. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο είναι όντως πολύ καλύτερα. Να. Θα έχουν και πολλές μετακινήσεις και επαφές. Είναι και γενικά τα ζώδια της γης του τρίτου δεκαημέρου, εκεί ας πούμε, περίπου κοντά στις τελευταίες μέρες, είναι ο Πλούτωνος που τους κάνει πολύ καλές όψεις, οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Α, ωραία. Έτσι, πάρα πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στους διδύμους. Τους αέριδες. Αέριδες. Τώρα, οι διδύμους. Οι διδύμους πολύ με τα οικονομικά. Ξεκινήσουμε το πρώτο δεκαήμερο. Εντάξει, εδώ ο Ερμής έφερε κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις, παραξηγήσεις, παρανοήσεις, γιατί είναι και κυβερνήτης τους. Ο πλανήτης Ερμής. Εγώ πάντως έχω ένα φίλο που είχε εξαφανιστεί δίδυμος. Τι έγινε, εξαφανιστεί, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ξαφνικά δηλαδή, τώρα με την καραντίνα, εξαφανίστηκε. Σου λένε εδώ είμαι τη μία και εκεί μπορεί να είναι την άλλη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό, δεν ξέρω να βρεθεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν επανέρχονται τώρα στο πρόβλημα της επικοινωνίας με τα οικονομικά τους και όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι επανέρχεται βεβαίως. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα είναι αυτοί που έχουν κάνει τους επαναπροσδιορισμούς τους. Τους έχουν έρθει πράγματα δηλαδή για το παρελθόν μπροστά. Συγγνώμη.
Οπότε όλα αυτά, με από 12 εβδόμου και μετά από ορθοδρομείο Ερμής, θα μπουν όλα σε μια σειρά. Θα τα δουν με καλύτερο μάτι. Έτσι, και η Αφροδίτη, βεβαίως, που ορθοδρομεί, θα τους ισορροπήσει όσον αφορά και το αισθηματικό κομμάτι, αλλά και τα οικονομικά. Γιατί λιγάκι, επίσης θέλω να τονίσω λιγάκι με τους διδύμους, θα επαναξετάσουν και κάποια θέματα με τους φίλους τους. Εκτός ότι θα υπάρχει δικτύωση, καλά, οι δίδυμοι και τη φύση τους δικτυώνονται πάρα πολύ εύκολα, κοινωνικά, και μέσω διαδικτύου και γενικότερα, αλλά νομίζω ότι θα κάποια θέματα με φίλους και κοινωνικότερα, λιγάκι θα τους δει, δηλαδή θα δούνε ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι κοντά τους. Θα κάνουν ένα ξεκαθάρισμα σε αυτό το κομμάτι. Ακούς, Κάπτεν Μανώλη? Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μανώλης. Απλά το λέω. Τώρα, ο Άρη θα τους κινητοποιήσει σε σχέδια επιχειρηματικά. Θα δραστηριοποιηθεί, θα υπάρχει μια κινητοποίηση και μια έντονη δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο επίσης επηρεάζεται σε θέματα οικονομικά πάλι. Ίσως έχουν βγει έξοδα παραπάνω ξαφνικά, δηλαδή, ναι, ξαφνικά θα έλεγα. Προσοφυλές μπορεί να χρωστάνε διάφορα, σε τρίτους. Έτσι, να έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα, εντάξει, η Αφροδίτη και ο Άρης σας βοηθάει λιγάκι θετικά σε αυτό. Οπότε, εντάξει, με τις ορθοδρομήσεις, δηλαδή η Ερμή και η Αφροδίτη, αυτά επανέρχονται σε μια ροή. Θα μπορούν να τα δουν λιγάκι με πιο καλό μάτι. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, και αυτό θέλει προσοχή στα οικονομικά, απλά το τρίτο δεκαήμερο θέλω να προσέχει λιγάκι με τον Ποσειδώνα που είναι σε αυτές τις μοίρες και τους δημιουργεί θέματα εξαπατήσεων και απογοητεύσεων. Έτσι. Ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης που προκαλεί μία θολούρα, θα έλεγα εγώ. Οπότε καλό θα είναι λιγάκι να προσέχουμε. Εδώ μου λες υδροχόη, τον έχουν πάντα τον Ποσειδώνα? Όχι. Ή χθες, ποιοι τον έχουν? Ο Ποσειδώνας είναι κυβερνήτης των Ιθιών. Γι' αυτό έχω μια θολούρα μόνιμη. Είχε την απονεμόνια. Λοιπόν, περνάμε στους καρκίνους, έτσι. Λοιπόν, εδώ το πρώτο δεκαήμερο των καρκίνων με τον ανάδρομο Ερμή. Λοιπόν, αυτά τα θέματα που τους απασχολούσαν τώρα και μπήκανε σε μια διαδικασία επαναξετάσεων, να τα δουν από άλλη οπτική γωνία και τα λοιπά, είναι τα θέματα επαγγελματικά και διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπήρξαν και κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις και σε επαγγελματικά και σε σχέσεις. Βέβαια, καλό είναι να μην κάνουν τώρα βήμα. Μόνο μετά τις 12 του μήνα, ξαναλέω, που ορθοδρομεί ο Ερμής, εκεί μπορεί να τα δουν με άλλο μάτι. Δηλαδή, να μην πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα. Ο Άρης, μπαίνοντας στον κρυό από 28 έτου και μετά, θα δημιουργήσει εντάσεις, προστριβές, γιατί ανήκει στα παρορμητικά ζώδια ο καρκίνος. Οπότε θα φέρει θυμό, εντάσεις, προστριβές με το επαγγελματικό του κομμάτι. Στα καρκινάκια πήγαμε τώρα. Στα καρκινάκια. Του πρώτου δεκαημερού. Είμαστε του πρώτου δεκαημερού, αλλά όπως είπα, ο Άρης επηρεάζει όλα τα δεκαήμερα. Να ολοκληρώσω και θα πούμε στο τέλος. Ναι. Θα τους φέρει εντάσεις, θυμό και σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και να σημειώσω και κάτι εδώ που θέλω να πω, ο Άρης, επειδή δημιουργεί όλες αυτές τις εντάσεις, είναι ένας πλανήτης που φέρνει και κούραση. Δηλαδή οι καρκίνοι, και όχι μόνο οι καρκίνοι, όλα τα παραγωγικά, θα νιώθουν και αρκετά κουρασμένοι. Και να σημειώσω κάτι το οποίο δεν είπα στην αρχή. Ο Άρης, μπαίνοντας στον κρυό από τις 28 έτου, δεν είναι ότι θα παραμείνει για 6 μήνες, θα είναι μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τον Ιανουάριο και μάλιστα θα αναδρομήσει κιόλας, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα μικρό διάστημα. Οπότε όλο αυτό το κλίμα δεν είναι ότι θα τους πιάσει για ένα μήνα και τέλος. Έτσι. Άρα σε όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχει. Συγγνώμη, μια δηλαδή ο γιος μου που θέλει να πάει κάτι ταξίδια, κάτι αυτά, τι θα γίνει τώρα, δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο? Τώρα αυτό που με ρωτάς είναι λιγάκι. Επειδή είναι το πρώτο δεκαήμερο. Άσχετο. Με τη δουλειά του. Αυτά που. Εγώ για να σου πω κάτι για το γιο σου, πρέπει να δω το δικό του χάρτη. Γιατί ο δικό του χάρτη μπορεί να εντείνει άλλα πράγματα. Όχι, ρε παιδί μου, στου καρκίνου θέλω να πω επαγγελματικά, δηλαδή δεν κάνουν να κάνουν αλλαγέ. Οι καρκίνοι, όλα τα παρορμητικά ζώδια, μπαίνοντα ο Άρης στον κρυό,
δημιουργούνται εντάσεις. Καυγάδες, εντάσεις, υπάρχει έτσι μια ευόλεμη κατάσταση. Και απλά τονίζω ότι αυτό δεν θα είναι για ένα μικρό διάστημα, διότι ο Άρης θα παραμείνει μέχρι τον Ιανουάριο. Τώρα, αν ο γιος σου ή κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, αυτό έχει να κάνει και μια, με τη γενικότερη εικόνα του χάρτη του καθενός. Κατάλαβα, για να είναι προσωπική. Βέβαια, δεν είναι μόνο, δεν εστιάζουμε μόνο σε αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο επίσης του καρκίνου, να πω ότι επηρεάζεται από την έκλειψη, γιατί ακριβώς γίνεται, όπως είπαμε, στη 13η μοίρα των παρορμητικών, οπότε όλο αυτό που είπα τους επηρεάζει, γενικότερα εκεί εστιάζεται περισσότερο, στις οικογενειακές και επαγγελματικές του, σε οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα. Δηλαδή, εκεί πρέπει να προσέχει λιγάκι το θυμό του, την έντασή του. Πρέπει λιγάκι να υπάρχει μια ψυχραιμία, λιγάκι να το κοντρολάρει αυτό. Να γίνεται μια πιο σωστή διαχείριση. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό, εντάξει, γι' αυτό λέμε κάποια πράγματα, για να μπορέσει ο καθένας να το διαχειριστεί. Γενικώς όμως και οι καρκίνοι, εντάξει, είναι πράγματα, δεν είναι οξύθυμα, αλλά δεν πάβει ο Άρης να είναι ο Θεός του πολέμου. Έτσι. Λοιπόν, επίσης να πω ότι φέρνουν και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις στον καρκίνο, από το οποίο αυτό θα φέρει αυτή την κούραση και αυτή το άγχος. Έτσι. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο. Το τρίτο δεκαήμερο, λοιπόν, αυτό που είναι γεννημένοι στις αρχές του τρίτου δεκαήμερου, που αναλαμβάνω, είναι καλύτερα. Αυτοί όμως που είναι γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαήμερου θα αντιμετωπίσουν τον Κρόνο. Για τελευταία φορά, είναι αυτό που λέω για όλα τα παρορμητικά ζώδια. Θα γυρίσει ο Κρόνος πίσω και θα γίνει μια οριστικοποίηση και κλείσιμο κύκλων, καταστάσεων. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει οριστικά αυτό πλέον. Θα τους φέρει δηλαδή αντιμέτωπους με καταστάσεις, okay, τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τα λύσουν. Έτσι, γιατί από εκεί και πέρα, δηλαδή ουσιαστικά αν θα έρθει να δει ο Κρόνος, αν κάνανε και σωστά αυτά που έπρεπε να κάνουν, για να, ή να τους επιβραβεύσει, ή να τους αποδοκιμάσει. Θα δείξει αυτό. Με λίγα λόγια όμως πρέπει να κλείσουμε καταστάσεις. Τώρα, οι λέοντες. Οι λέοντες, όπα, οι οποίοι έχουν και τα γενέθλιά τους μετά τις 20 του εβδόμου. Επίσης, να πω ότι οι λέοντες αρχίζουν και αυτοί να παίρνουν ανάσες. Γιατί του πρώτου δεκαημέρου πάντα, έτσι. Γιατί ο Κρόνος φεύγει από τον υδροκό, γυρίζει πίσω στα παρορμητικά, ο Ουρανός φεύγει από το πρώτο δεκαήμερο, σταματάνε ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα, παίρνουν ανάσες, δραστηριοποιούνται. Εντάξει. Είναι και το ζώδιο της χαράς και της διασκέδασης, μπαίνουν σε άλλο mood. Από εκεί και πέρα λοιπόν, βεβαίως και να πω ότι και ο Άρης των Κριών τους δίνει έντονη ενέργεια, έτσι, γιατί κάνει καλές όψεις. Είναι πάρα πολύ καλό δηλαδή για τους λέοντες, τους κινητοποιεί. Και βεβαίως μετά την αποχώρηση του Ερμή που τους είχε λιγάκι έτσι, τους είχε ρίξει λίγο ψυχολογικά, αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους, ναι, υλοποιούν στόχους οικονομικά και όλα τα σχετικά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι επίσης καλό μετά, δηλαδή μόλις περάσει η Αφροδίτη και ο Άρης στο δικό τους δεκαήμερο, είναι καλό και για επαγγελματικές αλλαγές, γενικά να κινητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν. Απλά το αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο Ουρανός, επειδή περνάει τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο των σταθερών, θα αρχίσει να τους φέρνει κάποια πρόβλημα γεγονότα. Το οποίο βεβαίως, επαναλαμβάνω, ίσως να μην είναι και καλό, έτσι, καλό για αυτό. Ευχάριστα. Ναι, ευχάριστα, αυτό θέλω να πω. Τώρα, η έκλειψη που γίνεται 5 εβδόμου στο δεύτερο δεκαήμερο των παρορμητικών θα τους επηρεάσει περισσότερο σε θέματα, θα πρέπει να προσέξουν λίγο την υγεία τους, οι λέοντες, στην καθημερινότητα και εργασία κάποια θεματάκια, κάποια θέματα που μπορούν να προκύψουν. Το τρίτο δεκαήμερο βεβαίως είναι πιο ήρεμο, έτσι, κινητοποιούνται μια χαρά, δραστηριοποιούνται. Απλά λίγο προσοχή στη φυσική κατάσταση και στην καθημερινότητά του. Λοιπόν, τώρα περνάμε στους Παρθένους. Το πρώτο δεκαήμερο των Παρθένων θέλω να πω ότι έχουν μια επιρροή με τον ανάδρομο Ερμή,
ΔΕΗ, γιατί είναι επίσης κυβερνητής τους. Οπότε τους έχει φέρει κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις, ανακατατάξεις σε υλικό επίπεδο επαγγελματικό και όλα αυτά. Και σε θέμα σχέσεων βέβαια, το οποίο όλα αυτά επαναλαμβάνω, επανέρχονται μετά τις 12 του μήνα από Φοδρομήνιο Ερμής. Η Αφροδίτη τους επηρεάζει θετικά και ο Άρης θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τα οικονομικά τους. Τώρα, τη δεύτερη δεκαημέρου η Παρθένη είναι βέβαια σε πιο καλή φάση. Κινητοποιούνται, δικτυώνονται, γίνονται επαφές, μετακινήσεις, όλο αυτό. Γενικώς είναι πιο δημιουργική του δεύτερου δεκαημέρου, έτσι. Και σε θέματα εργασίας και σε αισθηματικά θέματα υπάρχει έτσι μια... Πιο καλή. Είναι πιο καλά δραστηριοποιούνται. Ναι, υπάρχει μια πολύ καλή κίνηση δημιουργίας, να το πω. Του τρίτου δεκαημέρου θέλω να πω ότι χρειάζεται μια προσοχή με τον Ποσειδώνα και εκεί για απογοητεύσεις, από εξαπατήσεις κτλ. Απ' την άλλη όμως, λόγω ότι είναι και ο Πλούτονας εκεί, τους δημιουργεί και καλές, δηλαδή τους δημιουργεί μια δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στόχους. Ωραία. Έτσι. Είναι καλό δηλαδή γι' αυτό. Τους βοηθάει στα σχέδιά τους. Απλά με λίγο προσοχή, λόγω του Ποσειδώνα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, οι ζύγοι που ανήκουν στα παραγωγικά ζώδια, έτσι. Να πω ότι ο ανάδρομος Ερμής τους φέρνει κάποιες θέματα και εντάσεις στα επαγγελματικά τους και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, είναι σε μια ένταση στη δουλειά τους και στα επαγγελματικά τους. Υπάρχει μια ανακατοσούρα. Και ίσως μπαίνουν και σε μια διαδικασία να σκεφτούν αν κάποια πράγματα τα κάνουν σωστά. Δηλαδή κάποιες αποφάσεις που είχαν πάρει στο παρελθόν είναι σωστές. Δηλαδή γίνεται μια επανεξέταση πραγμάτων. Αυτά λοιπόν όλα τώρα, μετά τις 12 του μήνα, μπορούν να πάρουν οριστικές αποφάσεις. Θα τα δούνε, θα τα επανεξετάσουν και θα οριστικοποιήσουν όμως μετά τις 12 ετών. Ναι, καλά, η ζυγή πάντα είναι έτσι λίγο μέσα αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, η Αφροδίτη τους, που είναι σε φιλικό ζώδιο, δηλαδή είναι στους δήμους, τους βοηθάει σε μετακινήσεις κτλ. Ο Άρης όμως τους κάνει πολύ, γιατί ανήκει στα παραγωγικά ζώδια, όπως είπα, τους βγάζει ένταση, καυγάδες, τσακωμούς και περισσότερα με τα οικεία τους άτομα. Έτσι, οικεία, οικογένεια, συντρόφους κτλ. Οπότε, λιγάκι εκεί θέλει μια προσοχή. Το καλό είναι ότι τους βοηθάει, σαν να τους καταπραίνει η Αφροδίτη, λιγάκι. Αυτό. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, επαναλαμβάνω, υπάρχει, τους δημιουργεί έτσι αναστάτωση στα επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα, λόγω της έκλειψης που γίνεται στο δεύτερο δεκαήμερο των παραγωγητικών. Το οποίο και εδώ πάλι η Αφροδίτη ίσως γλιτώσει καταστάσεις. Απ' την άλλη, ο Άρης, επαναλαμβάνω, θα φέρει εντάσεις. Άρα και οι ζυγοί, επειδή ανήκουν στα προβλητικά ζώδια, θέλει μία χαλαρότητα, μία ψυχραιμία. Λοιπόν, τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, θα πω πάλι ότι το πρώτο ημερών καλύτερα, των τελευταίων ημερών, προσοχή με τον χρόνο. Επιστρέφει και είναι η τελευταία φορά που τους δοκιμάζει. Λοιπόν, να πούμε για τους σκορπιούς. Μαμά μου. Λοιπόν, η σκορπιά του εδώ πρώτο δεκαημέρου, επαναλαμβάνω, φεύγει ο Κρόνος και ο Ουρανός και αποφορτίζονται, είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή να φεύγει ένα βάρος από πάνω. Τώρα, ανάδεμος ο Ερμής, επειδή τους είχε πάει πίσω σε μετακινήσεις, σε επικοινωνίες και όλα αυτά, καθυστερήσεις, όλα αυτά έρχονται και παίρνουν το δρόμο τους μετά τις 12 εβδόμου. Αλλάζει δηλαδή η εικόνα, μπαίνουν σε μια διαδικασία δραστηριοποίησης. Και οικονομικά καλά οι σκορπιοί. Λοιπόν, βέβαια ο Άρης φέρνει μια ένταση στην καθημερινότητα, έτσι λιγάκι τους βγάζει έξω από τα νερά τους, αλλά οικονομικά μπορώ να πω ότι βρίσκουν και άλλες πηγές εισοδημάτων. Ενισχύονται τα οικονομικά τους και επίσης οι σκορπιοί ερωτεύονται. Έρωτας, πολύ!
Λοιπόν, το δεύτερο δεκαήμερο τώρα. Να σου πω κάτι, δηλαδή, η μαμά μου θα ερωτευτεί. Δεν την ερωτεύω πολύ, γιατί όχι. Μην την ερωτευτεί. Αφού έχει άντρα. Τότε θα ερωτευτεί πάλι τον άντρα. Λοιπόν, τώρα για το δεύτερο δεκαήμερο, όταν τα πράγματα λιγάκι είναι πιο θετικά, δραστηριοποιούνται, κινητοποιούνται, μετακινούνται πολύ. Θέλει όμως μια προσοχή με την έκλειψη που γίνεται στις 5 εβδόμου, στο δεύτερο δεκαήμερο των πραγματικών, όπως είπα, το οποίο εδώ σε θέματα όσον αφορά επικοινωνία με συγγενείς, αδέλφια κτλ. Θέλει μια προσοχή λιγάκι στα λόγια. Ναι, τα λόγια. Οι σκορπιοί δεν είναι, λένε και τι λένε. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί γενικά μιλάνε και όταν μιλάνε και έχουν νεύρα δεν σκέφτονται. Δεν νομίζω. Αλλά θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, τώρα, ο ουρανός εδώ το δεύτερο δεκαήμερο ξεκινάει τις ανατροπές του, γιατί και ο σκορπιός ανήκει στα σταθερά ζώδια. Οπότε θα μπουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Mm. Απ' την άλλη, το τρίτο δεκαήμερο είναι πιο θετικό, γιατί δεν τους επηρεάζει ακόμα ούτε ο Άρης ούτε. Είναι λιγάκι πιο ήπια, μπορούν να μετακινηθούν, να ερωτευτούν επίσης και αυτοί πάρα πολύ και οικονομικά καλύτερα. Είναι σε πιο καλύτερη κατάσταση. Οι τοξότες τώρα, οι τοξότες είναι χαρά σε Ευαγγέλια, ναι. Έρωτες, χαρά, αξιοδεξία, πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Παραμένει το πρόβλημα το οικονομικό που έχουν οι τοξότες, γιατί αυτό τους πήγε πίσω από το κάτι, και το πρόβλημα. Να σου πω κάτι, ο τοξότης δεν μπορεί να ρωτήσει αν είναι κλεφτά. Δεν θα το λέω αυτό. Κοίτα, εντάξει, ο ανάδρομος εμείς τους έφερε αυτά τα πράγματα τώρα, αυτές τις ανακατατάξεις και στο σπίτι λιγάκι κάποια θέματα και με τα χρήματα, όμως όλα αυτά επανέρχονται και θα είναι πάρα πολύ καλά. Εξάλλου και η Αφροδίτη και ο Άρης τους σωθεί, τους κινητοποιεί, ειδικά ο Άρης που κάνει πολύ καλή όψη, τους δραστηριοποιεί πάρα πολύ, δηλαδή σε όλους τους τομείς. Επαγγελματικά, ερωτικά, πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και πολύ τύχη για τους τοξότες. Μπράβο. Γενικότερα. Γενικά είναι τυχερά ζώδια. Γενικά θεωρούνται τα τυχερά παιδιά του ζωδιακού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα και το δεύτερο δεκαήμερο θα έλεγα, η έκλειψη λιγάκι τους επηρεάζει στα οικονομικά, όπως είπα, αλλά δεν είναι κάτι που είναι, δηλαδή αυτό. Μετά θα ξεπεραστεί, θα τις βρουν τις λύσεις. Η έκλειψη πότε είναι το... 5 εβδόμου, δηλαδή την 5 εβδόμου, ναι. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι θα βρουν τα πατήματά τους και θα μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους οι τοξότες. Του τρίτου δεκαημέρου θέλω λίγο προσοχή με τον Ποσειδόν. Αυτό. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν θέματα που απογοητεύσουν και ίσως εξαπατήσουν. Λίγο προσοχή εκεί. Εντάξει, και αυτοί με τα οικονομικά τους, αλλά σε γενικές γραμμές οι τοξότες θα είναι καλά. Ωραία. Θα είναι καλά. Λοιπόν, τώρα, οι εγώκεροι. Για παράδειγμα. Λοιπόν, τα εγώκεράκια, λοιπόν, εδώ, τα εγώκεράκια με τον ανάδρομο Ερμή είχαν κάποια θέματα με τα επαγγελματικά τους, οικογενειακά τους, λόγω του ανάδρομου Ερμή, ανατροπές, και αυτοί το ίδιο, επανέρχονται όμως. Πρόσεξε τώρα, επανέρχονται με το Πορθοδρομείο Ερμής. Απ' την άλλη όμως, ο Άρης, επειδή ανήκει και αυτός στα προγραμματικά ζώδια, μην κοιτάτε έτσι. Τους κάνει πόλεμους. Τους κάνει πόλεμους. Νευρικούς, αρπάζονται με τη μία. Θα υπάρχουν εντάσεις, περισσότερο σε οικογενειακό επίπεδο θα έλεγα. Εντάξει, μπορεί να θέλουν να κάνουν και κάποιες αναπροσαρμογές στο σπίτι τους, βέβαια. Δεν είναι απαραίτητα ότι, συγγνώμη, σαν εμπόλεμοι, ναι, εντάξει, ότι θα γίνουν πιο οξύθυμοι, θα γίνουν, λόγω του Άρη στον Κρυό, έτσι. Απ' την άλλη όμως, η Αφροδίτη τους δημιουργεί και μια καλή διάθεση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή τους βοηθάει και εξισορροπεί και την κατάσταση. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο είναι, γιατί το δεύτερο δεκαήμερο είναι στην έκλειψη, πάμε. Οπότε, αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα. Τα της οικίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές, την υγεία τους, γιατί έχει να κάνει με τον άξονα πρώτο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας, το εγώ μας και τους άλλους. Οπότε, θέλει μία προσοχή, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα και ρήξεις και καυγάδες και εντάσεις. Και επίσης εδώ και σε αυτούς θα φέρει κούραση ο Άρης, γιατί με όλο αυτό το σκηνικό ο Άρης κουράζει, φέρνει κούραση.
Το τρίτο δεκαήμερο, επαναλαμβάνω, σαν του πρώτου είναι καλύτερα των τελευταίων ημερών, έχει τον χρόνο, οπότε θα μπουν στις δοκιμασίες. Γενικά, γι' αυτό λέμε ότι είναι και μία περίοδος των παρορμητικών του τρίτου που πρέπει να οριστικοποιήσουν τις καταστάσεις. Πρέπει να κλείσουν κύκλους. Δεν μπορούν να το αποφύγουν, πρέπει να το κάνουν. Εντάξει. Κατάλαβα τι συμβαίνει σε μένα τώρα. Πάμε λοιπόν στους υδρογόους του πρώτου δεκαημέρου που επαναλαμβάνω φεύγει ο Κρόνος, γεννίζει τα παρορμητικά και ο Ουρανός και επίσης και αυτοί έτσι παίρνουν ανάσες καλές, δραστηριοποιούνται πάρα πολύ, κινητοποιούνται, μεγάλη κινητικότητα, μετακινήσεις, μηνύματα, έρωτες, όλα τα καλά, σε πιάνει γιατί σε, μεταξύ τέλους και αρχή του υδροχώου στο πρώτο δεκαήμερο. Αυτό βοηθάει, ενισχύει και η Αφροδίτη και ο Άρη, γιατί κάνει καλές όψεις, οπότε τους βοηθάει. Ναι, αλλά το τέλος ίσως είναι αυτό που λέμε οι αλλαγές, οι οριστικοποιημένες αλλαγές. Εσείς ηχθείς, δεν είχα. Ναι, πρώτο δεκαήμερο. Εσείς ηχθείς, δεν είστε παρομοντικά ζώδια. Α, όχι. Θα τα πούμε άλλο. Λοιπόν, όπου αποσυντονίζεις λιγάκι. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε εδώ το πρώτο δεκαήμερο είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σε μια φάση δημιουργίας. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, επίσης καλό διάστημα, απλά λίγο προσοχή σε θέματα υγείας με την έκλειψη που γίνεται στις 5 εβδόμου, όσον αφορά λίγο το ψυχολογικό και λίγα και κάποιες καθυστερήσεις σε θέματα εργασίας, αλλά δεν είναι κάτι που δεν το ξεπεράσουν. Ο Άρης τους βοηθάει πάρα πολύ, τους κάνει καλές όψεις. Να πω βεβαίως ότι ο Ουρανός, περνώντας το δικό τους δεκαήμερο, θα φέρει ανατροπές. Αυτό είναι αναμενόμενο. Όπως το υπέστη και το πρώτο δεκαήμερο και του Ταύρου και του Σκορπιού και οι Λέοντες, έτσι, τα σταθερά ζώδια. Λοιπόν, το τρίτο δεκαήμερο θέλει μια προσοχή λιγάκι στο οικονομικό, δεν είναι αρνητική περίοδος, πιο πολύ θα ασχοληθεί με τον εαυτό του και την καθημερινότητά του το τρίτο δεκαήμερο. Και πάμε λοιπόν στους ηχθείς, το οποίο η ηχθείς θέλει μια προσοχή στα οικονομικά. Μπαίνοντας ο Άρης στους ηχθείς, ένα φέρνει, ήδη έχω δανειστεί 1000 ευρώ και χρωστάω, δεν λέω τίποτα. Πού θα πάει αυτό και άλλο θα πάει. Ο Άρης τους κινητοποιεί, τους παίρνει πάρα πολλά έξοδα. Ένα αυτό, έτσι τα πω, χρωστάω. Σε όλα τα δεκαήμερα. Όχι με πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Όλοι, σε όλα τα δεκαήμερα. Λοιπόν, τώρα. Μα δεν έχει, ο ηχθείς γενικά με τα χρήματα είναι χαοτικός, δεν έχει. Γενικά ο ηχθείς είναι λίγο χαοτικός. Τα χρήματα. Θα επαναλάβω και θα τονίσω, γιατί λες κάτι και ο κόσμος το ακούει. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το προσωπικό χάρτη του καθενός. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι οι ηχθείς το έχουν αυτό με τα οικονομικά να είναι. Όχι, δεν το έχουν με τα οικονομικά. Ο ηχθείς απλά είναι ένα ζώδιο λιγάκι που επειδή είναι κυβερνήτης του Ποσειδώνας, λίγο χάνεται, είναι λίγο όνειρο πόλος, είναι λίγο χάνεται στη φαντασία, αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, παίζει ρόλο και το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός. Απλά αυτό το λέω, γιατί ο κόσμος το ακούει και μπορεί να το εκλάβει διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει. Το κάθε οροσκόπιο έχει, δηλαδή εγώ μπορεί να λέω τώρα και για τον κρυό, αλλά από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα ρόλο μέσα σε. Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, λοιπόν, οι ηχθείς. Αυτό ισχύει για όλα τα δεκαήμερα. Θα υπάρχουν έξοδα απρόβλεπτα, έτσι, που θα τους φέρει αυτό ένα άγχος και ένα στρες, εννοείται. Απ' την άλλη, βέβαια, οι ηχθείς εδώ καλούνται, θα κληθούν και με την αναδρομή, και με τον αναδρομό Αρμή, αλλά και με την Αφροδίτη. Εντάξει, η Αφροδίτη λίγο θα το βοηθήσει το οικονομικό, αλλά όχι ότι δεν θα είναι, δηλαδή, μπρος-πίσω αυτό. Θα πρέπει να θα επαναξετάσουν θέματα και σχέσεων, και συνεργασιών. Ειδικά στα θέματα των σχέσεων, γιατί μπορεί να επιστρέψουν και κάποιες σχέσεις από το παρελθόν και να τους φέρουν έτσι μια ανακατοσούρα, θα πρέπει λιγάκι να μην βιαστούν να αποφασίσουν. Αυτό να το δουν μετά τις 12 του μήνα, μετά τις 12 εβδόμου. Εντάξει, δεν μιλάμε για πολύ καιρό, μιλάμε για 15 μέρες. Δεν μιλάμε για πολύ καιρό. Τώρα βέβαια ο Άρης θα τους κάνει και λίγο πιο εσωστρεφής. Έτσι θα τους δημιουργήσει έτσι μια εσωστρέφεια και λίγο να ασχοληθούν με το σπίτι τους. Να, αυτό, ναι. Και μπορεί να θελήσουν να κάνουν και κάποιες αλλαγές εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο είναι πιο θετικό. Ισχύει βεβαίως ότι υπάρχουν θέματα με τα έξοδα και σε αυτούς. Η έκλειψη εδώ έχει να κάνει περισσότερα, δεν είναι και πολύ
γλυκά εκεί, δηλαδή περισσότερο με το ερωτικό τους κομμάτι. Θα τους βάλει σε μια διαδικασία αυτό που είπα πριν, δηλαδή να αναθεωρήσουν τις καταστάσεις, να τα επαναξετάσουν, να τα δουν με άλλο μάτι. Γιατί έχει και με και τρέχουν. Φίλοι μου, πολλά, πολλά. Και με καινούργιες σχέσεις, αλλά και με παλιές. Μωράκι θα κάνουμε. Θέλετε να κάνετε μωράκι? Ναι, ναι, οι φίλοι μου οι πολλά θέλουν. Οι φίλοι σου οι πολλά, να δούμε το χάρτη. Πώς θα το πούμε αυτό, λοιπόν, το πούμε, έτσι. Λοιπόν, για το τρίτο δεκαήμερο είναι καλό διάστημα, αλλά και τονίζω ότι εδώ ότι θέλει μία προσοχή με τον Ποσειδώνα σε ό,τι να έχει να κάνει πάλι με εξαπατήσεις, απογοητεύσεις κτλ. Σε γενικές γραμμές δεν είναι άσχημο διάστημα, απλά θέλει προσοχή διαχείριση στο οικονομικό. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλά έξοδα, το οποίο αυτό θα τους φέρει ένταση, άγχος κτλ. Κτλ. Αυτά είναι ολίγες για τα ζώδια. Πιστεύω να διευκολύνουμε λιγάκι τον κόσμο για να προσέχει. Θέλω να το κλείσω λίγο με την αριθμολογική προσέγγιση για το μήνα Ιούλιο, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό 2. Ουσιαστικά το οποίο συνεπάγεται από το 11 που είναι ένας κυρίαρχος αριθμός, όμως το 2 μας δίνει η ενέργεια, η δόνησή του δηλαδή, η ενέργειά του είναι περισσότερο θηλυκή και αυτό με τι έχει να κάνει. Πρέπει να δείξουμε τη δέουσα υπομονή, γιατί θα υπάρχει μια πίεση όσον αφορά τα θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Mm. Έτσι. Όπως το είδαμε. Με προετοιμάζεις. Πρέπει δηλαδή να επανεξετάσουμε και να οικοστικοποιήσουμε καταστάσεις. Είδες λοιπόν ότι υπάρχει μια τάφηση και αυτό και ήθελα να το κλείσω έτσι. Όντως εγώ υπάρχει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και δεν μου λες τώρα, άμα θέλει φίλη μου η Πόλα να της πεις τα προσωπικά της, λοιπόν, θα σας δούμε, κυρία. Να πω λοιπόν εδώ ότι όποιος θέλει μια προσωπική επαφή μαζί μου, πέρα από την ιστοσελίδα που θα λειτουργήσει σε κάποιες μέρες, μπορεί να με καλέσει στο κινητό μου, θα το πω, είναι το 6976-334708, το επαναλαμβάνω. 6976-334708, όποιος θέλει να έχει μια προσωπική επαφή. Ή απευθύνονται και εδώ στην εκπομπή και εμείς τους παραπέμπουμε και τους δίνουμε τα στοιχεία. Εγώ εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία μας και βεβαίως και για τη γνωριμία μας και τη συνεργασία μας. Να πω ότι το background πίσω το κόκκινο με το αυτό, δηλαδή κάτι ξέρεις και το έβαλες, έχεις ομορφήνει αφάνταστα. Και βέβαια να πούμε ότι η συνεργασία αυτή πιστεύω να συνεχιστεί και από το Σεπτέμβρη. Με πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα είμαστε. Να έχουμε την υγεία μας, ναι. Και μια φορά το μήνα να έχεις μία ώρα και μία μισή ώστε να μπορείς να... Δηλαδή κοίταξε, άμα εσύ το θες μπορούμε να κάνουμε και κανονικό 2ωρο. Που να είναι για σένα, να είναι μια εκπομπή μόνο αστρολογική και αριθμολογική. Εννοείται, νομίζω από Σεπτέμβρη. Γιατί προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Γιατί η αριθμολογία έχει και επίσης να μας πει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ξαδέλφη της αστρολογίας και ταυτίζεται πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί θα τα πούμε όμως αριθμούς. Γιατί τα πάντα στη ζωή είναι αριθμοί. Τα πάντα. Εννοείται ότι και οι αριθμοί έχουν πάρα πολλά να μας πούν. Μπράβο, ναι. Θα το δούμε όμως αυτό από το Σεπτέμβριο. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ένα αγουδάκι του Μαρκάρη, του Ζαχαρία του Μαρκάρη. Δεν θα βάλω πάλι με τον πατέρα γιατί τους μεναχώριζα τους ανθρώπους. Είναι ο τραγουδιστής που θα έρθει πρώτα σε λίγο. Αλλά φαίνεται και εκείνοι έχουν αργήσει το πατέρα.